Για την κυβέρνηση εξελίσσεται ο Θόδωρος Πάγκαλος. Η στάση που κράτησε στη Βουλή πυροδότησε το ίδιο αρνητικό κλίμα στο πεδίο της συνένεσης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Το 1981 τον Οκτώβριο, λίγες ημέρες μετά τις εκλογές, ανέγνωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου σε αυτήν την αίθουσα τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβερνήσεώς του. Ήτανε η πρώτη δημοκρατική κυβέρνηση από συστάσεως ελληνικού κράτους χωρίς υποθήκες στρατοκρατικής παρέμβασης, ξένο παράγοντα και παλάτι. Δεν είναι δυνατόν να υβρίζεται ο ελληνικός λαός, δεν είναι δυνατόν να αμφισβητούνται οι επιλογές του ελληνικού λαού πριν και μετά, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να αμφισβητείτε η δημοκρατία στην Ελλάδα για την οποία πάλεψαν πολιτοί. Λοιπόν, εμείς θα αποχωρήσουμε από την αίθουσα. Ωραία. Και θα επιστρέψουμε όταν ανακαλέσει. Σας παρακαλώ, κύριε πρώην πρόεδρε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καλέστε τους βουλευτές σας για να μπορούμε να συνεχίσουμε ήρεμα, σωστά, δημοκρατικά. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επέστρεψαν τελικά στα έδρανα με τον Αντώνη Σαμαρά να επιτίθεται στον Θόδωρο Πάγκαλο. Εμείς σας ξέραμε και συνεχίζετε, σας μαθαίνει και ο ελληνικός λαός. Και αυτό είναι το δεύτερο μάθημα που αντιλαμβάνεται σήμερα ο ελληνικός λαός. Όταν αυτά τα απλά που λέω, που τα ασπάζονται οι πάντες, εσείς συνεχίζετε να τα κοροϊδεύετε. Είναι ντροπή σας. Θέλω λοιπόν να χαιρετήσω το γεγονός ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και η κοινοβουλευτική του ομάδα μετά την σύντομη αποχώρηση επανήλθαν στην αίθουσα. Ήτανε μια εύκολη αφορμή να απολωθεί τεχνητά η κατάσταση. Και θέλω να πω κάτι. Πράγματι αναγνωρίζω και αναγνωρίζει και παραταξή μας ότι το 1974 εδραιώθηκε η δημοκρατία στη χώρα. Λίγο αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κύριος Πάγκαλος δεν θέλησε να πάρει πίσω τις δηλώσεις του. Δεν περίμενε ότι θα υπάρξει τέτοια αντίδραση. Η Νέα Δημοκρατία λειτουργήσε συμπλεγματικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως άφησε εκτεθειμένο τον κύριο Πάγκαλο. Όλα τα κόμματα που αντιπροσωπεύονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι δημοκρατικά και συμβάλλουν με τον τρόπο τους στη δημοκρατική διαδικασία και στο διάλογο που υπάρχει στα επίπεδα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Και νομίζω ότι είμαι κατηγορηματικός εδώ. Η κυβέρνηση εκφράζει τις απόψεις της μέσω του Πρωθυπουργού. Τη συμπεριφορά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης σχολίασε στον Sky ο Φώτης Κουβέλης. Δίωξε ο κύριος Πάγκαλος, κατά την εκτίμησή μου, δεν επρόκειτο για πολιτικό κυκλοθυμισμό. Επιδίωξε να αναβιώσει μνήμες εκ του παρελθόντος και αυτό δεν είναι. Γιατί, για συσπήρωση, για ποιο λόγο. Ακριβώς.